μου έχει τρυπήσει τη μύτη ο Καρβέλας. Μόζα, κάτσε εδώ στο μακαλιά. Και δεν θέλω να τρώσω από την κουζίνα πράγματα. Πήγαινε εσύ στο Δημήτρη να πάγω. Στο Νικόλα μου να δω. Τι έκανες πριν, τσιγάριζες κρεμμύδι. Σκόρδο, κρεμμύδι για το απόλυτο φαγητό σήμερα. Παιδί μου, μούλτι κάναμε και μου ήρθε η μυρωδιά μέχρι εκεί, λέω Παναγία. Τι? Γαρίδο μακαρονάδα σήμερα. Αγαπημένο φαγητό. Αγαπημένο. Έτσι θα σ' άφηνα και θα την κάνουμε τόσο εύκολη. Γιατί? Γιατί μπορούμε. Γιατί μπορούμε. Γιατί πολύ μπορούμε. Σωστά. Ανακάτεψε τα πάρε από κάτω με σαλτσούλα, ωραία. Ναι, ναι. Γαριδομακαρονάδα θα έχεις κάνουμε δίκιο. Σήμερα του ονείρου. Πεντανόστιμη, γρήγορη, εύκολη. Mm. Θα ακολουθήσουμε εδώ βήματα ένα προς ένα και θα κάνουμε τη φαγητάρα σήμερα την τέλεια. Όπου πομυρίζει. Πάει μύτη. Πάει μύτη. Φύγαμε με κάρτα υλικών για να ξεκινήσουμε. Την ευχή μου να. Πήγαμε με κάρτα υλικών για να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια σπαγγέτι, 12 γαρίδες φρέσκες με τρίου μεγέθους, 150 γραμμάρια ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο, 3 σκελίδες σκόρδο, 2 φρέσκες ντομάτες, 200 γραμμάρια ντοματίνια, μια κουταλιά του γλυκού ζάχαρη, ένα μάτσο μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλατάκι και πιπέρι. Α, δεν έχει πολλά καλή υλικά. Τίποτα, αγάπη μου. Εδώ είναι γρήγορα πράγματα, εύκολα, οικονομικά, τα κάνουμε όλα τέλεια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με την σάλτσα ντομάτας. Mm-hmm. Θα τη βράσουμε ξεχωριστά, επειδή πρέπει να βράσει λίγο η φρέσκια ντομάτα, να τη γλυκάνουμε μαζί με το κρεμμύδι. Οπότε, σε ένα κατσαρολάκι εγώ θα ρίξω ελάχιστο ελαιόλαδο και θα προσθέσω το κρεμμυδάκι μου το ξερό. Μαζί με το μισό σκορδάκι. Λέγε μου, μίλησέ μου. Τι να μιλήσει. Λουκουμάκι. Είναι για λόγια αυτό το πράγμα. Λουκουμάκι, λουκουμάκι. Α, στον Θεό σας έχει καλά, κόρη. Όλους μας. Και να σε έχει πάντα δίπλα μου να τρώω. Πάντα, πάντα. Σ' αφήνω εγώ. Όχι. Σ' αφήνω εγώ. Λοιπόν, θα σοτάρουμε για λιγάκι το κρεμμυδάκι με το σκόρδο. Είπαμε το σκορδάκι θα βάλουμε τη μισή ποσότητα μέσα, γιατί το άλλο μισό θα το βάλουμε την ώρα που σοτάρουμε τις γαρίδες μας. Έχω πάρει τις δύο ντομάτες και τις έχω τρίψει μέσα στο μούλτι. Τις έχω κάνει πουρέ. Μόλις σοτάρουμε λίγο το κρεμμυδάκι μας, θα ρίξουμε και τις φρέσκες ντομάτες μαζί με τη ζαχαρίτσα και θα τις αφήσουμε να βράσουν. Τύπου 5 λεπτάκια, δεν θέλει παραπάνω, ίσα-ίσα. Εδώ είμαστε. Συγχρόνως έχω βάλει τα μακαρονάκια μου να βράζουν. Τώρα θα σας δείξω πώς κάνουμε τις γαριδούλες. Λοιπόν, η γαρίδα, καλό θα είναι να πάρετε γαρίδα με κεφάλι, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε το ζωμό, τα αυγουλάκια που έχει μέσα στο κεφάλι και θα μας δώσει περισσότερη γεύση μέσα στη σάλτσα μας. Οπότε, όπως είναι η γαρίδα ολόκληρη ακαθάριστη, εγώ έχω κρατήσει από μία γαρίδα ολόκληρη και τις υπόλοιπες τις έχω βγάλει το κεφάλι για να μπουν μέσα στα μακαρόνια. Μου λες, για να είναι φρέσκια η γαρίδα, υπάρχει κάποιο κόλπο για να την δω, ρε παιδί μου, στο ψαράτο, αν θα πάω. Φαίνεται, είναι το χρώμα. Είναι, όχι, δεν μπορείς να την ξεχωρίσεις εύκολα. Mm-hmm. Δεν μπορείς να την ξεχωρίσεις εύκολα για να καταλάβεις αν είναι φρέσκια ή κατεψυγμένη. Λοιπόν, θα κόψουμε το κεφαλάκι, θα σας δείξω πώς θα κάνουμε πρώτα αυτές που θα κάνουμε χωρίς κεφάλι. Όπως είναι το κεφάλι αυτό, θα έρθετε και θα μου το πιέσετε σε ένα μπολάκι. Όλα αυτά τα αυγουλάκια εδώ, το μαύρο αυτό το ζουμάκι που βλέπετε, αυτή εδώ είναι όλη η γεύση της γαρίδας. Μάλιστα. Εγώ, κοίτα, έχω κρατήσει και από τις προηγούμενες εδώ που έχω καθαρίσει. Όλη η νοστιμιά είναι εκεί μέσα. Πω, τώρα να ήμουν σε μια ταβέρνα δίπλα σε εκεί που σκάει το κύμα όμως. Εκεί που σκάει το κύμα, να μυρίσεις λίγο ιόδιο, να το ευχαριστηθείς. Λοιπόν, συνεχίζω με τη γαριδούλα. Η γαρίδα εδώ πέρα έχει κάποια δαχτυλίδια. Φεύγουν ένα-ένα. Mm-hmm. Θα μου τα βγάλετε και θα μου τα αφαιρέσετε, αλλά θα μου αφήσετε μόνο το τελευταίο δαχτυλίδι κάτω-κάτω για να μπορεί να κρατάει την ουρίτσα. Αν βγάλετε και το τελευταίο δαχτυλίδι, στο μαγείρεμα θα σας φύγει η ουρά και θα πάει μέσα στα μακαράνια και θα είναι αντιαισθητική. Θα καθαρίσουμε λοιπόν τη γαριδούλα μας κανονικά, εδώ, και στη συνέχεια με ένα μαχαιράκι από τη μεριά της ράχης θα κάνουμε μία μικρή εγκοπή και εδώ μέσα υπάρχει το μαύρο έντερο. Αυτό εδώ πρέπει οπωσδήποτε να το βγάλουμε, γιατί είναι όλο άμμο. Mm-hmm. Και είναι αντιαισθητικό στο όταν το τρώμε να έχουν. Φήμες λένε ότι ο Βάνιας δεν τρώει θαλασσινά. Φήμες, δεν ξέρω αν ισχύουν. Γιατί, αλήθεια. Ε? Βάνια μου, τρως θαλασσινά εσύ, αγόρι μου. Δεν τρώει. Α, και έλεγα μήπως φάω τη μερίδα σου, ρε Βάνια, γι' αυτό το αλλά δεν είχαμε μια τσιμπιά, τέτοια τύχη. Μια τσιμπιά μου δίνει. Θα βάλω και δεύτερο, παιδιά, είναι φανταστικό. Να βάλεις όσο θέλεις. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ εδώ με την γαριδούλα την άλλη. Θα κόψουμε πάλι, εδώ θα χαράξουμε.
και θα βγάλουμε το μαύρο εντεράκι από μέσα που έχει, όπως είπαμε, όλη την άμμο. Και πάμε να κάνουμε και την τελευταία γαρίδα για να σας δείξω πώς θα την κρατήσετε μαζί με το κεφάλι. Θα αφήσουμε ένα δαχτυλίδι από πάνω και ένα δαχτυλίδι από κάτω. Άλλο και θα να το βλέπετε, άλλο να το τρώτε. Τα υπόλοιπα. Θα βγάλουμε αυτά εδώ τα δαχτυλιδάκια που έχει γύρω-γύρω. Ωραία. Και είμαστε πανέτοιμοι. Με την ίδια διαδικασία θα χαράξουμε πάλι από πίσω τη ράχη της και θα αφαιρέσουμε το μαύρο εντεράκι. Mm-hmm. Και είμαστε πανέτοιμοι. Έτσι θα δίνεις πώς τα φτιάχνουν, εγώ θα δίνω πώς θα τρώνε. Άντε πάμε να κάνουμε λοιπόν και αυτή τη γαριδομακαρονάδα, να δεις πόσο δύσκολη είναι πια. Έχω κόψει τα ντοματίνια μου στη μέση, τα 200 γραμμάρια. Ελαιόλαδο, ένα τηγάνι που καίει αρκετά. Mm-hmm. Θα ρίξουμε λοιπόν μέσα τα ντοματίνια μας. Ναι. Να τσιτσιρίσει. Και θα προσθέσουμε και το υπόλοιπο σκορδάκι που έχουμε κρατήσει από πριν. Μάλιστα. Λίγο αλατάκι και λίγο πιπέρι στα ντοματίνια μου. Εδώ. Και απευθείας θα προσθέσω τις γαρίδες που έχουμε καθαρίσει. Ένα ανακάτεμα να σοταριστούν. Οι γαριδούλες θέλουν 2 λεπτά βράσιμο με το ρολόι. Μη μου τις παραβράσετε, γιατί μετά γίνονται σαν άχυρο. Α. Δεν έχουν γεύση καθόλου. Μόλις αλλάξουν χρώμα, όπως εδώ, τις γυρίζω. Μόλις μας πορτοκαλίσουνε. Πορτοκαλίσουν, ακριβώς. Τις γυρίζουμε. Εδώ είμαστε. Υπέροχα. Εύκολο μέχρι εδώ. Πανεύκολο. Άντε, πάω να σουρώ στο μακαρόνι και έρχομαι. Άντε, σούρωσε εσύ. Κατέψω λίγο εγώ εδώ. Όπω, παιδιά, η μυρωδιά είναι. Άλλο πράγμα. Έτσι. Αυτό σου μύριζε πριν. Κράτα μου κι άλλη μια μερίδα για μετά, δεν πρόλαβα να φάω στο θέλω. Θα σου κρατήσω εγώ όσο θες. Εύκολο μέχρι εδώ. Πανεύκολο. Το έχουμε. Mm-hmm. Θα ρίξουμε λοιπόν τα ζουμάκια από το κεφάλι που έχουμε μέσα. Ah. Θα τα βάλουμε γιατί εδώ είναι όλη η γεύση. Αυτό εδώ ξέρεις τι γεύση έχει. Σαν αχινό. Τον τη θάλασσα, ε! Όλο το ιόδιο μέσα στα βουλάκια της γαρίδας. Όπως είμαστε και οι γαρίδες μας, βλέπετε, είναι έτοιμες. Παίρνουμε τη σάλτσα ντομάτα, είναι έτοιμη. Δεν θέλει 3-4 λεπτάκια. Τη ρίχνουμε μέσα απευθείας. Εδώ. Θα μου φτιάξεις μία μέρα για μένα. Όσα θες. Και ό,τι θες. Σου χαλάω εγώ χατήρι. Ό,τι σ' αρέσει. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα τώρα έχει αρκετά ζουμάκια. Αυτό θέλω γιατί εγώ έχω κρατήσει τα μακαρόνια. Περίπου 1-2 λεπτά πιο πίσω. Δηλαδή τα μακαρόνια, τα σπαγκέτι θέλουν γύρω στα 8 λεπτά. Εγώ στα 6 τα έχω βγάλει. Είναι οπότε, αρκετά αλτέντε. Είναι αρκετά αλτέντε. Οπότε εμείς τι θέλουμε. Θα ρίξουμε τώρα μαϊντανό ψιλοκομμένο αρκετό μέσα. Ναι. Και θα έρθω και θα ρίξω τα μακαρόνια απευθείας. Τα μακαρόνια τι θα κάνουν τώρα. Επειδή είναι λίγο άβραστα, λίγο αλτέντε. Θα τραβήξουν θα και θα απορροφήσουν όλη τη γεύση από τη γαρίδα. Εκεί τα δω τώρα τι θα γίνει. Που μας έφτιαξε σήμερα. Έτσι, έρχεται εδώ καλά πέρα. Καλά μας μπήκε η εσημερία που λέει και εκεί, κατάλαβες. Καλά μας μπήκε με τη γαριδομακαρονάδα. Ωραία, κοίτα εδώ, πεντανόστιμο. Θα προσθέσουμε λίγο αλατάκι και λίγο πιπεράκι για τα μακαρονάκια μας. Τώρα ήθελα να το φάει έτσι και πιο ζεστό. Εδώ, τώρα τι γίνεται. Κράτα το για το διάλειμμα. Στο διάλειμμα, όσο θέλετε. Φανταστικό. Είναι και φανταστικό. Όπως είμαστε, θα πασπαλίσω με τον υπόλοιπο μαϊντανό. Μαϊντανός και μακαρόνι και γαρίδα είναι. Must. Συμπεθέρια. Έλα, ο σεφ, έλα, πώς το κουνάει το τηγάνι. Απευθείας. Ωρε, φίλε. Και η σαλτσούλα από πάνω. Σαλτσούλα. Έτσι, και στρώστε τις γαριδούλες σας εδώ και απολαύστε το γρήγορο και εύκολο. Αν τα απολαύσαμε, αλλά δεν προλάβαμε να τα απολαύσουμε πολύ. Αυτό ήτανε. Του έχω εγώ στο διάλειμμα και τι σε στο νοιάζει. Στο διάλειμμα το ζεστό, και κράτα το λίμονό σου, εννοείται, εννοείται. Ευχαριστούμε, Νικόλα, φανταστικό.